Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, πριν από 23 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έγραφε ιστορία, έχοντας μια μεγάλη έτσι απουσία από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Νομίζω ότι όλοι θυμούνται το Ζήση Βρίζα και το μάτς στο Λονδίνο. Εντάξει, γιατί αυτό έχει επιθετικός, αυτό το δίνει προκρίσεις. Δεν θυμούνται πάρα πολύ, ειδικά οι νεότεροι, το γκολ του ΠΑΟΚ Τούμπα που έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση, το 1-0. Το εγώ το περιέγραψα. Με μια καταπληκτική ασίστ από τον Αχιλέα Ζαφυρίου, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, Αχιλέα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πώς ξεκίνησε από τον Βρίζα, πήγε στο Φραντζέσιο για να καταλήξει στην ασίστ? Δεν το κατάλαβα. Έδωσε την πάσα. Έδωσε την για πάσα. Το ιστορικό γκολ. Το έχω περιγράψει. Εγώ περιέγραφα στο Μετρόπολη τότε. Μπράβο, Χρυσάντη. Θυμούνται όλοι το μάτς του Λονδίνου. Θυμούνται το μάτς της Τούμπας και να λέω ειδικά οι νεότεροι. Αλλά ήταν και τα δύο. Χωρίς το 1-0 στην Τούμπα όμως. Σπουδαία παιχνίδια. Αχιλέα, το μεγαλύτερο μάτς που έχεις αγωνιστεί. Εσύ και όλα τα παιδιά εκείνης εποχής. Και τα δύο. Νομίζω για εκείνη την εποχή μάλλον ήταν το πιο μεγάλο. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε αποκλείσει μια τότε μεγάλη ομάδα. Ήταν η ομάδα που πήρε το double στο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Ήταν το φαβορί. Αλλά νομίζω ότι επειδή το πιστέψαμε και πιστεύαμε σε αυτούς μας και στην ομάδα, προσπαθήσαμε, ήμασταν προσιλωμένοι σε αυτό που κάναμε και τα καταφέραμε. Αχιλέα, ποιο ήταν πιο ψυχοφθόρο παιχνίδι από τα δύο? Πιο δύσκολο, πιο... Κανένα. Έτσι. Κανένα. Ψυχοφθόρο δεν ήταν. Ψυχοφθόρο όχι, από την άποψη να νιώσετε όταν... πίεση πιο μεγάλη. Αυτό εννοώ ψυχοφθόρο. Της Τούμπας ή του Λονδίνου. Και τα δύο ήταν εξίσου δύσκολα και απαιτητικά. Νομίζω ότι στο Λονδίνο ήταν η προδιάθεση, αυτό που διαισθανόμασταν ότι θα συμβεί, και αργούσε να έρθει και περνούσε ο χρόνος, αλλά τελικά ο Ζησάκος εκεί έβαλε το γκολ, τα κατάφερε στα τελευταία λεπτά. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, που το νιώθαμε ότι θα συμβεί. Τι σου έχει μείνει από εκείνο το μάτσα, Αχιλέα, περισσότερο? Μία φάση, ένα σκηνικό, μια ατάκα, κάτι, ένα περιστατικό, οτιδήποτε? Υπάρχει από κάτι το που μάτσο Λονδίνο. Ναι, το έχεις πιο έντονο. Στο μάτσο του Λονδίνου εγώ έπαιξα λίγα λεπτά. Βγήκα γύρω στο 30, θυμάμαι καλά, αλλαγή. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι είχα πολύ μεγάλη πίστη και διάθεση. Και όταν το συζήτησα μετά με τον προπονητή μου, μετά από χρόνια, και το ρώτησα γιατί με έβγαλες τόσο νωρίς, μου είπε ότι είχες φύγει, έπαιζες πιο μπροστά από αυτό που ήθελα. Ναι. Εγώ είχα έντονη την επιθυμία να βγω μπροστά και να σκοράρω κιόλας. Το πίστευα πάρα πολύ και καμιά φορά ο ενθουσιασμός ο περισσότερος δεν κάνει καλό στην τακτική της ομάδας. Ναι. Ήταν πιο δύσκολο από τον πάγκο να βλέπεις το μάτς. Στη διαχείριση του παιχνιδιού. Περνάει πιο αργά ο χρόνος από τον πάγκο ή περνάει πιο αργά στο γήπεδο? Τι να σας πω τώρα, από τον πάγκο έχω δει λίγα παιχνίδια και δεν έχω άποψη. όταν παίζεις προφανώς και περνάει ο χρόνος πιο γρήγορα. Που έχω δει, τα περισσότερα τα έχω ζήσει μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Φυστά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο και κανένα δύο φορές βρέθηκα στην κερκίδα, αισθανόμουν σαν να είμαι σε ξένο χώρο. Αχιλέα, εκείνο το μάτς ήταν νομίζω ορόσημο στην ιστορία του ΠΑΟΚ τη σύγχρονη, γιατί είχε πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ να πάρει χαρά την ποδοσφαιρική ομάδα. Εντάξει, υπήρξε η φανταστική πορεία σας την προηγούμενη χρονιά για να βγείτε στην Ευρώπη. Είναι αυτά τα παιχνίδια, όπως και πολλά που ακολουθήσαν τα επόμενα χρόνια, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με εξίσου μεγάλες ομάδες και τις απέκλεισε και τις νίκησε και δεν κατάφερε να τις αποκλείσει στο επόμενο παιχνίδι. Είναι τα παιχνίδια που κατατάσσουν μια ομάδα, την ανεβάζουν κατηγορία μέσα στο ευρωπαϊκό χώρο και στη συνείδηση των φιλάθλων. Απλώς ήταν γεγονός ότι πετύχατε να δώσετε στον κόσμο μια απίστευτη χαρά που είχε χρόνια να νιώσει για την ποδοσφαιρική ομάδα. Υπήρχε η πορεία στο πρωτάθλημα που κάνατε ένα απίστευτο ντεμαράζ την προηγούμενη σεζόν στο δεύτερο μισό, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ. Αντιποδοσφαιρική ομάδα, γιατί η μπασκετική του είχε χαρίσει πολλές χαρές.
Αλλά το ποδόσφαιρο ήταν πραγματικά το κάτι άλλο, από ό,τι θυμάμαι. Το τι ακολούθησε. Είχαμε γίνει μια καλή ομάδα, με πολύ καλή ομοιογένεια. Ήμασταν μια οικογένεια όλοι. Ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο να ευχαριστηθεί ένα παιχνίδι. Είδε ότι πήρε τη χαρά της νίκης μέσα στην Τούμπα και μετά νομίζω ότι το πιστεύαν όλοι που ότι μπορούμε. Δείξαμε ότι υπήρχαν οι δυνατότητες για να περάσουμε. Όπως νομίζω ότι στην ίδια φάση βρισκόμαστε και σήμερα. Εκεί δεν παρότι πήγαινε, ναι. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στη Ρωσία δεν είναι θετικό για μας. Στην ίδια φάση νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει σήμερα. Και εγώ το πιστεύω, αρκεί οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής να καταστρώσει ένα καλό αγωνιστικό πλάνο και οι ποδοσφαιριστές να είναι προσιλωμένοι στο στόχο και πειθαρχημένοι με υπομονή για να φέρουν το αποτέλεσμα αυτό που είναι υποχρεωμένοι, γιατί πρέπει να αντιληφθούν και αυτοί ότι βρίσκονται σε ένα σύλλογο στον οποίο είναι, νομίζω ότι περιφρουρούνται όλα πολύ καλά, ο επαγγελματισμός τους, δεν έχουν να ασχολούνται με δεξιά και αριστερά αυτό, ναι. Θέματα, αμείβονται πλουσιοπάροχα, με βάση τις συνθήκες της σημερινής ζωής, της κοινωνίας και της οικονομικής, του οικονομικού γίγνεσθε που γνωρίζουμε όλοι, νομίζω ότι είναι μια διαφορετική κατηγορία οι ποδοσφαιριστές του σήμερα, ειδικά αυτοί που αγωνίζονται στο ΠΑΟΚ, και είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την ομάδα στους ομίλους του Champions League. Και απέναντι στους εαυτούς τους και απέναντι στους φιλάθλους και απέναντι στο μεγάλο μέτοχο, στον πρόεδρο που έχει δαπανίσει τόσα χρήματα τελευταία. Πάντως, Αγγελία, είναι πολύ ωριακό το σκορ. Δηλαδή είναι ένα σκορ που είναι δύσκολο να είναι ένα... Ακόμα και να σκοράρεις, δηλαδή δεν εξασφαλίζεσαι με το 1-0, αν με το καλό γίνει. Εντάξει, ναι. Έχεις το φόβο ενδεχομένως ή το άγχος ότι ή την υποχρέωση να μην δεχτείς γκολ από τον αντίπαλο, αν και δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το 0 κοντά σε μια ομάδα όπως η Κράσνοντορ. Περιμένεις γκολ ή περιμένεις ένα σφιχτό παιχνίδι? Αν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, ότι... γιατί εντάξει, πάντα στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να προσεγγίσεις ένα παιχνίδι, υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, εντάξει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ο φετινός μας έχει δείξει, ειδικά και στο πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι μια διαφορετική εικόνα τα τελευταία δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος που είδαμε. Με ατρόμητο και βόλιο. Νομίζω ότι θα σκοράρει ούτως ή άλλως. Από εκεί και μετά πρέπει να προσέξει πίσω, ειδικά το να μην δεχθεί γκολ από την ομάδα αυτή. Τουλάχιστον να μην δεχθεί γκολ πριν σκοράρει, ναι, ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο, νομίζω, το πιο ωριακό. Πάντως, το παράδοξο είναι ότι η Τούμπα, Αχιλλέα, τα τελευταία χρόνια που έχει πληγώσει τον ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια, μέχρι τώρα του δίνει προκρίσεις. Δεν ξέρω αν έχει ρόλο ότι είναι άδεια, ότι δεν υπάρχει πίεση, ή απλά είναι συγκυριακό, πιστεύεις, και συμπτωματικό. Αυτό έχει να κάνει. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καμιά φορά είναι θετικό το να μην υπάρχει κόσμος, γιατί ίσως η πεποίθηση αυτή του κόσμου και η διάθεση και το σμπρόξιμο για να νικήσει να δημιουργεί πλέον άγχος. Είναι σε παρασέρνη αυτό που δημιουργεί πλέον άγχος, αλλά νομίζω ότι στο επίπεδο που είναι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και με τον επαγγελματισμό που πρέπει να επιδεικνύουν, δεν πρέπει να τους επηρεάζει το άγχος. Το άγχος πρέπει να τον κάνουν σύμμαχό τους, το άγχος για την νίκη βασικά. Mm-hmm. Και το άγχος είναι μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στην έναρξη του αγώνα. Μετά, από εκεί και μετά, είναι η προσήλωση στον στόχο και η αγωνιστική πειθαρχία για την επίτευξη του στόχου. Σωστά. Είσαι μόνιμος κάτοικος. Όπως κάθε επαγγελματίας που πάει στη δουλειά του και κάνει τη δουλειά του, έτσι είναι. Είσαι μόνιμος κάτοικος Καστοριάς, Αχιλλέα. Έρχεσαι καθόλου στην πόλη μας, ναι. Προλαβαίνεις? Έρχομαι τακτικά, ναι. Στην Τούμπα. Τακτικά. Όχι τώρα που είναι κλειστά τα γήπεδα, αλλά αν έρχεσαι σε αγώνες. Περνάω απ' έξω. Δεν μπαίνεις μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε μέσα τώρα. Πριν που ήταν ανοιχτά, ερχόσουν να. Οπότε... φορές, ναι, όχι τακτικά, όχι τακτικά. Η Καστοριά όχι τι λέει τακτικά. Γενικότερα εκεί? Σαν νομό, σαν πόλη, δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω,
και η Καστοριά και η Φλόρινα και η Κοζάνη, δηλαδή είναι μέρη που δεν βλέπω να οι κυβερνήσεις γενικότερα να δίνουν μεγάλη προσοχή, όχι μόνο η τωρινή και η προηγούμενη. Η Δυτική Μακεδονία είναι αρκετά παραμελημένη, νομίζω, από το αθηνοκεντρικό κράτος. Διαχρονικά κιόλας. Από όλες τις κυβερνήσεις. Διαχρονικά, ναι. Εντάξει, το βασικό είναι ότι εδώ εμείς είχαμε τη Γούνα για κάποια χρόνια, η οποία τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται και δεν πάει καλά. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχε και ιδιαίτερη προσέγγιση στο να με τα κεντρικά για να μας βοηθήσουν σε κάποιους άλλους τομείς, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε εποχές που πρέπει να η πολιτεία να κοιτάξει λίγο την περιφέρεια, ειδικά τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, είναι παραμελημένη αυτό που είπες. Και διότι και είναι πολύ παραμελημένη, εδώ είναι ένας πανέμορφος τρόπος. Βέβαια. Δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αχιλλέα, που είσαι στο Λίμπερο. Είχαμε καιρό καλά, να συνομιλήσουμε μαζί. Καιρό να είσαι. Ομάδα μας. Μακάρι, ναι. Και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αχιλλέα Ζαφυρίου.